Μια στιγμή δεν ξέχασα το ποτάμι πάτωσε. Λοιπόν, εδώ αυτό καλημέρα. Το τελευταίο που είδατε, καλημέρα σας, καλημέρα. Είναι η Ανθία όταν ήταν μικρή. Κανονικά όμως είναι. Με το που έκλαιγα, βάζανε... μου βάζει η μαμά το ποντιακό, δεν ξέρω, το δημοτικό και αμέσως ταχτυρντή. Ναι. Μια χαρά. Σου πέραγαν όλα και η γκρίνια και το κλάμα. Έτσι. Και όλα. Και άμα μπράβο. Έχετε παιδάκια στο σπίτι, για δοκιμάστε το, μήπως και... Ναι, πολλά παιδάκια γκρίνια. Με τη μουσική ηρεμούνε. Τώρα το συγκεκριμένο ήταν με ποντιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, κοίτα, και γίνεται στις 11, κάνει σούστα κανονικά, δες το. Καλημέρα, λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα, έρχεται το Σαββατοκύριακο, έχουμε καλύτερη διάθεση. Ναι. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη διάθεση. Είναι 11 Οκτωβρίου και να καλημερίσουμε την πρωινή μας παρέα, την κυρία Ελένη. Κάθε πρωί, παιδιά, και σε εμάς, να ξέρετε, μας δίνετε πολύ κουράγιο για να συνεχίσουμε έτσι και τουλάχιστον και εμείς ελπίζουμε ότι σας κρατάμε καλή παρέα πρωί-πρωί με τον καφέ σας. Για να συνεχίσουμε να ξυπνάμε και εμείς, να έχουμε ένα λόγο. Να πούμε ότι η φίλη μας, η κυρία Ελένη, μας έστειλε κάστανα. Είναι η εποχή. Κάστανα, ρε, ναι, ναι, είναι η εποχή τους. Μάλιστα στο Πήλιο μαζεύουν κάστανα και αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, σε πολλές περιοχές έχει και γιορτή κάστανου, να ξέρετε. Ο κύριος Βαγγέλης, καλημέρα, λέει, και φιλιά από το Χαλάνδρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τη Ρόδο, ο κύριος Νίκος, η κυρία Κατερίνα από την Νίκαια, η κυρία Ευγενία, διάβαζε η Ιορδάνη, ο κύριος Χρήστος. Θέλω να σου πω ότι τα κάστανα, ναι. Ότι τα κάστανα, να πούμε στην κυρία Ελένη, ότι εγώ τουλάχιστον ξέρω εκεί δίπλα από την Καβάλα, που έχει πολύ ψηλά στη Λεκάνη, σε μια πολύ ωραία περιοχή. Και δίπλα έχει ένα χωριό, τον Καστανίτη, έχουμε εμείς στην Ξάνθη, που έχει μόνο καστανιές. Αλήθεια. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ευχαριστούμε, κυρία Ελένη. Μας ταξιδέψατε ωραία, η κυρία Ευγενία από τη Δράμα. Τώρα, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι σήμερα, καλά, ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται κανονικά. Έχουμε τις συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών του κυρίου Μητσοτάκη με τους αρχηγούς αξιωματικής αντιπολίτευσης. 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ξεκινά με τον κύριο Τσίπρα. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο την ατζέντα. 11 η ώρα με τον κύριο Τσίπρα. 12 και 4 ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με την κυρία Γεννηματά. 5 η ώρα με τον κύριο Κουτσούμπα. Στις 6 με τον κυριάκο Βελόπουλο και στις 7 θα με κλείσει τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το ελαφρολαϊκό πρόγραμμα με τον κύριο Βαρουφάκη. Έλα, ελαφρολαϊκό κλείσει. Ελαφρολαϊκό θα κλείσει. Δεν κλείσει με τα σκληρά. Τα σκληρά είναι το πρωί. Είναι το πρωί. Οπότε είναι ξεκινάει μετά. Εκεί θα φανεί πού πάει το πράγμα. Αν θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής. Ξεκινάει μετά. Θα συζητηθεί λοιπόν η ψήφος των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα. Αυτό. Είπες πριν για την Συρία. Όντως συνεχίζεται δυστυχώς ο πόλεμος. Έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου πολλές φωτογραφίες με παιδιά. Που έχασαν την ζωή τους από αυτό τον πόλεμο, από αυτές τις επιθέσεις που ξεκίνησαν. Εδώ ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει ο Ερντογάν στην Τουρκία. Και στο λέω, έχει κάνει άλλες δύο. Στη Συρία, τι είπα. Στην Τουρκία, δεν πειράζει. Στη Συρία. Έχει κάνει άλλες δύο απόπειρες, αν θυμάσαι, παλιότερα, πριν κάποια χρόνια, που κρατήσανε κάποιες εβδομάδες. 2-3 εβδομάδες είχε κάνει πάλι εισβολή. Άρα το ξέρει το παιχνίδι αυτός. Και δεν ξέρουμε και πώς θα κρατήσει αυτό. Και πιέζει και πολύ και την Ευρώπη. Ναι. Θα μιλήσουμε και με τον Θανάση τον Αυγερινό, θα συνδεθούμε μετά. Εγκρίθηκε η Ιορδάνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια. Τι είναι, Ανθή, το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια? Το σχέδιο Ηρακλής είναι ο 13ος άθλος του Ηρακλή, έχω να σου πω. Που θα περάσει από τη Βουλή τέλος του μήνα, θα έρθει το νομοσχέδιο τέλος πάντων και επιτέλους θα μπορέσουν, νομίζω, να πάρουν μία ανάσα. Δηλαδή μετά το λιοντάρι της Νεμαίας.
Είναι τα κόκκινα δάνεια. Καλά το ονομάσαν πάντως Ηρακλής, γιατί πραγματικά θα είναι άθλος αν οι τράπεζες σωθούν και ρυθμιστούν και τα κόκκινα δάνεια για να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους. Γιατί φανταστείτε τώρα που έχουμε φτάσει, γίγαιναν 120 δόσεις και από ένα σημείο και μετά υπάρχουν άνθρωποι που για 2-3 χιλιάδες δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Δεν έχουν ρεύμα. Δεν στα έλεγα προχθές ότι δεν μπορεί ο κόσμος. Εσύ τα λες, παιδί μου, αλλά ποιος ακούει εμένα, κανείς δεν με ακούει. Έτσι. Λοιπόν, μαθήματα αυτοάμυνας, θέλω να σας πω, ξεκίνησαν και η Ράμπο, η εφοριακή τέλος πάντων, η Ράμπο της εφορίας, γιατί πάνε στα μαγαζιά και πάνε κάνουν ελέγχους οι άνθρωποι και αντί να τους δείξουν τα βιβλία, τους δείχνουν άλλα πράγματα. Αυτά τώρα τι είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ο καθηγητής πολεμικών τεχνών. Που δείχνει σαν εφοριακό πώς να κάνει, πώς να αμήνεται τέλος πάντων. Πιασμένος θα είναι ο εφοριακός μετά. Τι θα είναι πιασμένος. Πού θα πρέπει να κάνει όλες αυτές τις ασκήσεις, μετά θα πηγαίνει σπίτι του κάθε βράδυ. Μια χαρά θα είναι. Μη σου πω να πάμε και εμείς σιγά σιγά. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, θα έρθει ένας εφοριακός να σου κάνει έλεγχο σε ένα μαγαζί. Ναι. Και άμα δεν του δώσει τα βιβλία, θα αρχίσει να σε πλακώνει. Δεν σε πλακώνει, είναι άμυνα αυτό. Άμα να το επιτεθείς, κατάλαβες. Τσουκ, σου πιάνει μια λαβή και σου λέει δώσε το βιβλίο τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Δεν θα μας δείξει βιντεάκια σήμερα. Έτσι θα πάμε, χωρίς λίγο. Ναι, έτσι, θα λίγο, σου δείξω ένα χαλαρά βιντεάκι το οποίο το ονομάσαμε δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Γιατί? Θα δεις τώρα. Για να δούμε, κύριε Αντώνη μας. Για να δούμε. Όπα. Το βλέπεις αυτό πώς είναι, τι ωραία που παρκάρεις. Ναι. Αυτό το τζιπ. Το βλέπω. Είναι ωραία πατέντα, βγάζει τη ρεζέρβα από πίσω. Υπάρχει και ρεζέρβα. Πάει, δεν χωράει ρε παιδί μου να το κάνει μπρος πίσω. Ναι. Σηκώνεται. Τάκ. Τέλειο. Αυτό είναι για μένα, έτσι, κανονικά. Που δεν ξέρω να παρκάρω καθόλου. Και έχεις και ρεζέρβα και έχεις και, πώς να σου πω, έχεις ας πούμε και τον τρόπο για να παρκάρεις. Ωραία, οπότε κυρίες μου, κυρίως, έχουμε τον τρόπο. Και θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος μπορεί να βιάζεται μέχρι τα τελευταία του Ιορδάνη και υπάρχει εικόνα για αυτό που θα σου πω, δεν στο λέω έτσι αυθαίρετα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι μια νεκροφόρα, εν πάση περιπτώσει. Πρωί, ωραία, μας ξεκινάς. Κοίτα όμως, που πάει με σφινιές. Έβαλες και τερλέγκα από πάνω. Για βάλτε να ακούσουμε, κύριε Αντώνη, βάλτε να ακούσουμε με τερλέγκα, παρακαλώ. Αποτελείωσε με. Εντάξει, πετυχημένο ήταν αυτό, ήταν πετυχημένο. Πρωί-πρωί. Black, μαύρο, χιούμορ, αλλά καλό. Δεν πειράζει, πρωί-πρωί. Ωραία. Να ξεκινήσουμε ωραία. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε, αφού πούμε μια καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους τηλεθεατές, πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Μανιώτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Μανιώτη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία μας στέλνει. Πολύ ωραία η κυρία Τσαχάλα, η κυρία Μαρία, στον κύριο Φώτη, στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα, παιδιά. Να περάσετε ωραίο Σαββατοκύριακο, λέει. Στην κυρία Γογό, στην κυρία Ιωάννα. Καλό Σαββατοκύριακο. Από την Αγία Παρασκευή, ο κύριος Μπάμπης. Καλημέρα. Από την Άξο, η κυρία Ευαγγελία. Λοιπόν, πολλά πολύ ωραία. Μηνύματα. Πολύ ωραία. Όμως, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Για όσους ξυπνήσατε τώρα, για όσους ξεκινάτε τη μέρα σας, να ξέρετε, θέλω να σου πω ότι δεν έχει κρύο έξω. Είναι πολύ γλυκός ο καιρός. Έχει γλυκός ο καιρός, έχει λιγάνει. Δηλαδή, πήγα να βάλω το πρωί μπουφάν και ζεστάθηκα. Και λες άστο καλύτερα. Ναι. Το πέταξες. Βέβαια, το βραδάκι το θέλει λίγο το μπουφάν. Καλά, το βράδυ μπορεί να το θέλει το μπουφάν, αλλά τώρα το πρωί δεν έχει κρύο ψύχρα που είχε τις προηγούμενες μέρες. Το έχει πει και ο κλέρχος, θα μιλήσουμε και μετά μαζί του, ότι είναι το μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Οπότε το μέχρι και. Να σου πω, αυτό με το μικρό καλοκαιράκι που λένε, αν το Αγίου Δημητρίου έχει αυτό τον καιρό. Ναι. Θα έχει ανάλογο καιρό, ας πούμε, και τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Δεν πώς πάει έτσι. Τώρα θα ρωτήσω τον κλέρχο, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά εγώ δεν πάει κάτι έτσι. Θυμάμαι τον Άγιο Δημήτριο. Ότι ό,τι καιρό έχει τον Άγιο Δημήτριο, έχει, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι τώρα. Άμα είναι έτσι, τότε τα Χριστούγεννα τα βλέπουμε μαγιό. Δηλαδή θα είμαστε σαν την Αυστραλία ένα πράγμα. Δεν λέει αυτή η γυναίκα να σταματήσει τα μπάνια. Δεν λέει, το μυαλό της εκεί είναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Μανιώτη τώρα. Καλημέρα, Αντώνη μου. Θα ξεκινήσουμε καλημέρα από σας. Αυτό το τροχαίο που έχεις. Έγινε ένα τροχαίο απίστευτο. Βρισκόμαστε στην οδό Λιωσίων, έξω από το σταθμό του μετρό Αττική. Το αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ, με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας του Ανέστη του Μουτάφη, θα σας το δείξουμε τώρα, ερχόταν με ηλικιώδη ταχύτητα, με κατεύθυνση από την Αθήνα προς τα Πατήσια. Και ο οδηγός του, όπως βλέπετε, εγκλωβίστηκε μέσα στην καμπίνα από τη σφοδρή σύγκρουση. Τι έγινε? Το αυτοκίνητο αυτό νωρίτερα είχε συγκρουστεί στην πλατεία Αττικής με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο
Εγκατέλειψε τον τόπο της σύγκρουσης και ο οδηγός του προσπάθησε να ξεφύγει. Έτρεχε λοιπόν εδώ στη λεωφόρο, στην οδό Λιωσίων με περισσότερα από 100 χιλιόμετρα. Ναι. Καταδιωκόμενο από τους δύο επιβάτες του αυτοκίνητου με το οποίο είχε συγκρουστεί νωρίτερα και προσέκρουσε με σφοδρότητα επάνω στο σταθμευμένο ταξί, στο πίσω μέρος του ταξί. Ο οδηγός του οποίου είχε κατέβει δευτερόλεπτα νωρίτερα για να αγοράσει τσιγάρα από το περίπτερο. Και σώθηκε χάρη στην τύχη του. Είχε άγιο άνθρωπος. Θα δούμε τώρα το πίσω μέρος του ταξί, το οποίο έχει κλείσει τελείως το πορμπαγκάζ. Και μετά από αυτή τη σύγκρουση, εδώ, με πάνω από 100 χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο, το κόκκινο, έφερε σβούρες. Ναι. Ο οδηγός του εγκλωβίστηκε μέσα και κατέληξε στα κολονάκια μπροστά από το περίπτερο. Δηλαδή 100 χιλιόμετρα μέσα στη Λιωσίων, Αντώνη. 100 χιλιόμετρα μέσα στη Λιωσίων. Με πάνω από 100 χιλιόμετρα, γιατί το... Ναι, γιατί τον κυνηγούσαν οι άλλοι, τα δύο παιδιά με το μαύρο αυτοκίνητο, τους οποίους είχε τρακάρει νωρίτερα στην πλατεία Αττικής και τους είχε εγκαταλείψει. Απίστευτο. Δηλαδή, περίμενα. Ο άνθρωπος έτρεχε, τρακάρει με ένα αυτοκίνητο με δύο παιδιά, τους αφήνει, τρέχουν από πίσω του να τον προλάβουν. Αυτός πάει, πέφτει ακριβώς, πάνω στο ταξί επειδή έτρεχε σαν τρελός και μετά έφυγε και πήγε και έπεσε πάνω στον τοίχο. Έκανε σβούρες και έπεσε πάνω στο περίπτερο. Ναι, μπροστά από το περίπτερο σταμάτησε, εγκλωβίστηκε μέσα. Ήρθαν οι πυροσβέστες και τον απεγκλώβησαν. Είναι τραυματισμένο στο κεφάλι και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί από τους αστυνομικούς της τροχείας που έχουν έρθει εδώ πέρα, πρέπει να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο άνθρωπος αυτός που οδηγούσε ή άλλων ουσιών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, οι άλλοι δύο που τον κυνηγούσαν τον προλάβανε? Οι άλλοι δύο ήρθαν από πίσω, τώρα οι άνθρωποι δεν είναι εδώ. Έδωσαν κατάθεση στην αστυνομία και έφυγαν. Προφανώς θα κάνουν και αυτοί. Άρα αυτός ήταν πιωμένος και δεν σταματούσε πουθενά. Άρα ήταν πιωμένος και δεν σταματούσε πουθενά αυτός. Τώρα βλέπουμε το αυτοκίνητο όση ώρα μας μιλάς, Αντώνη. Είσαι κιόλας μπροστά στο. Κοίτα πώς έχεις τραπατσαριστεί. Και το κακό είναι ότι πίνεις. Βγαίνεις έξω, μπορεί να πάρεις κι άλλο στο λαιμό σου. Ο άνθρωπος σου λέει στο ταξί, ευτυχώς είχε προλάβει. Ποιον το λες τώρα στο πιωμένο? Μόλις κατέβηκε, μόλις είχε κατέβει. Δηλαδή, για ένα θέλει προσοχή. Μπορεί προσοχή να τον παρέσετε και αυτόν. Προσοχή θέλει σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και η τροχέα πρέπει να πούμε ότι έχει εντείνει τους ελέγχους για αλκοτέστ και μέρα και νύχτα. Αλλά κοίταξε τι μπορεί να φέρει κακιά η ώρα τώρα. Δεν είναι η κακιά η ώρα, Ιορδάνη. Όταν πίνεις, μπορεί πάντα σου τύχει κακιά η ώρα. Η κακιά η ώρα τώρα είναι. Το έχουμε βρει καραμέλα. Ευτυχώς. Τέλος πάντων, δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Ελπίζω και ο οδηγός. Εχθές όμως, Αντώνη μου, είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με την επίθεση σε δημιουργία των ΜΑΤ. Πολύ σοβαρό περιστατικό. 25 άτομα πήγανε και επιτέθηκαν σε δημιουργία των ΜΑΤ, έτσι. Στις 9 το βράδυ, 25 κουκουλοφόροι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν στη δημιουργία που κάνει στατική φρούρηση στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων στα Εξάρχεια. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι κατέβηκαν ευνηδιαστικά από το λόφο του Στρέφη, εξοπλισμένοι με βόμβες μολότοφ, μπουκάλια και πέτρες και τούβλα. Τα πέταξαν αυτά που είχαν μαζί τους κατά των αστυνομικών δυνάμεων και μάλιστα τραυματίστηκε ο επικεφαλής της δημιουργίας, ναι, στο κεφάλι από μπουκάλι. Μεταφέρθηκε στο 401 νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και παρέμεινε όλη τη νύχτα για νοσηλεία, για προληπτικούς λόγους. Είχαμε καιρό Έγιναν να έρευνες στην περιοχή. Είχαμε καιρό να ωστόσο, δούμε τέτοιο σκηνικό. Ωστόσο, οι κουκουλοφόροι κατάφεραν να εξαφανιστούν. Ελπίζω να μην θέλω να σας πω ότι η δημιουργία... Ναι, γιατί υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στα Εξάρχεια που αποτρέπει αυτές τις ενέργειες, αλλά και πάλι μια καταδρομική επίθεση ξαφνική δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει. Ήταν η πρώτη φορά που μαζεύτηκαν 25 άτομα εναντίον μιας δημιουργίας, αλλά η δημιουργία φιλούσε σπίτι που ήταν υποκατάληψη. Α, μάλιστα. Και πήγανε και επιτέθηκαν σε αυτούς. Μάλιστα. Αλλά θέλει η αντιμετώπιση... Το φρουρούσαν, είναι σφραγισμένο το κτίριο και το φρουρούσαν για να μην ξαναγίνει κατάληψη. Αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα από ένα σημείο και μετά αυτά θέλουν υπομονή. Γιατί η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά στα Εξάρχεια αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη υπομονή και αυτό το ξέρουν νομίζω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και οι κάτοικοι το ξέρουν. Είχαμε και μια ληστεία χθες, Αντώνη. Μια 85χρονη έπεσε θύμα ληστών, μπήκανε στο σπίτι της και μάλιστα όπως αποκάλυψε χθες και ο Μανώλης Ολιφέρης, γιατί ήταν αποκλειστικό ρεπορτάζ εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του Open. Έμειναν και 2 ώρες μες στο σπίτι της άτυχης ηλικιωμένης. Τη βασάνισαν. Τη βασάνισαν. Και την κακοποίησαν βάναυσα. Για να δούμε λίγο το βίντεο. Ασφαλώς. Από εδώ με πήρανε τη Βέρα και το δαχτυλίδι. Με χτυπήσανε 2 φορές, να δούμε αν ζω. Δεν μπορώ να συνέλθω όμως ακόμα. Εφιάλτης είναι. Επί μια μισή ώρα, 2 αδίστακτοι ληστές βασάνιζαν την 85χρονη κυρία Μαρία μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη. Οι κακοποιοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα λίγο μετά τις 9 το πρωί, με την ηλικιωμένη να ζει εφιάλτικές στιγμές στα χέρια τους. Κλείνει το σώμα.
Παίρνει ο άλλος μια ρόμπα και με τυλάει στο λαιμό. Μετά προσπάθησαν, με ρίξανε κάτω. Με ρίξανε κάτω, αλλά με πατούσαν κιόλας. Οι δράστες έκαναν άνω κάτω όλο το διαμέρισμα στην προσπάθειά τους να βρουν κοσμήματα και χρήματα, ενώ για να μην αφήσουν στο χώρο DNA φορούσαν στα παπούτσια τους σακούλες που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία. Οι δύο δράστες, αφού βασάνισαν για περίπου μια μισή ώρα την 85χρονη μέσα στο σπίτι της, χρησιμοποίησαν αυτή τη σκάλα που βλέπετε πίσω μου για να ανέβουν στις ταράτσες των διπλανών πολυκατοικιών και να εξαφανιστούν από την περιοχή. Ένικος της πολυκατοικίας είδεσε ταράτσα τους ληστές χωρίς να φορούν κουκούλες, όμως θεώρησε πως πρόκειται για τεχνικούς. Βλέπω ένα νεαρό να πηδάει έτσι από το κάγκελο να έρχεται προς τα βό. Βλέπω άλλον έναν από πίσω. Και λέω, θα πάω να φτιάξω. Μου λένε και καλημέρα. Τους μου είπαν καλημέρα. Ο ένας ήταν μεμούς, ένας ψηλός και ο άλλος ήταν κανονικός. Οι αρχές θεωρούν πως οι συγκεκριμένοι δράστες είναι σεσημασμένοι και περιμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σου. Σε αποδεσμεύουμε για να κάνεις, για να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Να σου πω ότι η κυρία Όλγα και η κυρία Μαργαρίτα λένε, και πολύ σωστά είδες οι κυρίες, άμα είναι καμιά φορά, ό,τι καιρό κάνει τις Αγίες Βαρβάρας κάνει τα Χριστούγεννα. Κάνει τα Χριστούγεννα. Όχι ό,τι καιρό κάνει το Αγίου Δημήτρου. Σου είπα, δεν θυμάμαι καλά. Τις Αγίες Βαρβάρας πρέπει 5 Δεκέμβρη, 4. Ευχαριστούμε την κυρία Όλγα και την κυρία Μαργαρίτα για τις υπενθυμίσεις αυτές. Τώρα. Χρήστος Νικολαίδης, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Να δούμε και με τι καιρό ξημερώνει στη Θεσσαλονίκη, πώς είναι τα πράγματα, γιατί έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό καιρό έχουμε. Καλό. Ζεστή νύχτα. Ζεστή με τη νύχτα. Θερμοκρασία να είναι στους 18-19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Τέλεια. Νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες 10 μέρες η καλύτερη, το πιο ζεστό πρωινό που έχουμε βιώσει. Για 20 ευρώ έτσι τα πάντα. Και νομίζω ότι παλιά αυτό μας προειδιάζει για αυτό, για τις επόμενες ημέρες. Παλιά θέλω να σας πω, όταν πηγαίναμε, ξέρω εγώ, και αποστολές και οτιδήποτε, ή πηγαίναμε Θεσσαλονίκη, λέγαμε ωραίο Σαββατοκύριακο. Ένα ωραίο ερωτικό Σαββατοκύριακο. Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, με ό,τι καιρό και να πας, είναι τέλεια. Αυτά τα Σαββατοκύριακα τα ωραία είναι για εσάς που έρχεστε για τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό το λέω. Για αυτό το λέω. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Αλλά εσείς είστε πάντα τυχεροί που μένετε εκεί. Για πες τώρα, πώς ήταν η νύχτα και πώς ξημερώνει στη Θεσσαλονίκη. Η νύχτα ήταν γενικότερα ανθή, η Ιορδάνη, κυρίες και κύριοι, ήσυχη. Δεν είχαμε δηλαδή κάποια έτσι περιστατικά πολύ σοβαρά. Είχαμε μία καταγγελία χθες το βράδυ, εξαιρετικά σημαντική, που ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια του ρεπορτάζ που δώσατε προηγουμένως και του βίντεο που παίξατε με την αποκλειστική συνέντευξη της 85χρονης, γιατί έχουμε μία πανομοιότυπη περίπτωση στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Μία 85χρονη λοιπόν, χθες αργά το βράδυ, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι μόλις και μεταβίας κατόρθωσε να απελευθερωθεί από το σπίτι. Της. Δύο κουκουλοφόροι μπήκαν μέσα στο σπίτι, προσποιήθηκαν τους τεχνικούς και ζήτησαν να ανοίξει την πόρτα. Μπήκαν μέσα, την φήμωσαν, σε αρκετές περιπτώσεις την χτύπησαν, και έφυγαν μετά από λίγη ώρα από το σπίτι με ένα αδιευκρίνιστο χρηματικό ποσό. Ακόμα η καημένη γιαγιούλα προσπαθεί να καταλάβει τι της λείπει από το νοικοκυριό της και από το σπίτι της. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που πραγματικά προκαλούν, έτσι, γιατί υπάρχουν κάποια ανθρωπόμορφα τέρατα τα οποία μπροστά στο πάθος τους για να βρουν λεφτά με αυτόν τον εγκληματικό τρόπο δεν διστάζουν να κακοποιήσουν μέχρι και γριούλες, μέχρι και ανήμπορα πρόσωπα. Γιατί αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό είναι κάτι ηλικιωμένοι... το οποίο το βλέπουμε όλο και πιο συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι οι ηλικιωμένοι έχουν λεφτά στα στρώματα. Ρε παιδί μου, να σου δηλαδή, πω κάτι. Βλέπει μια γυναίκα ανήμπορη και τη λες είναι του χεριού μου. Γιατί έτσι σκέφτονται. Ναι, αλλά μπαίνουνε. Μπαίνουν, να πάρουν τα λεφτά, αλλά πρέπει να τις βασανίσουν. Και όλες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που μας περιγράφει τώρα ο Χρήστος, οι γυναίκες πέρασαν. Δυστυχώς, Αθή μου, αυτοί οι τύποι δεν ακούνε. Αυτοί το μόνο που του κοιτάνε είναι τυφλωμένοι καμιά φορά και το μόνο που κοιτάνε είναι τι θα βρουν μέσα να πάρουν να φύγουν. Αυτό είναι. Δεν τους νοιάζει ποιος είναι απέναντι. Πίστευτο. Χρήστο, να περάσουμε όμως και σε αυτή την ιστορία με το πορνογραφικό υλικό που λέει φαίνεται να το διακινούσαν δύο ανήλικοι, έτσι. Αυτή η ιστορία, ναι, πραγματικά είναι και αυτή μια ιστορία που αποτυπώνει σημεία των καιρών. Χθες λοιπόν οδηγήθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου οι δύο ανήλικοι. Η δίκη τους θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι μια ιστορία, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Μια κοπέλα στα 16 της, στα 15 της κάπου εκεί διατηρούσε σχέση με έναν συνομήλικό της κάποια στιγμή. Μέσα σε αυτές τις τρέλες που κάνουν τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, έστειλε κάποιες προσωπικές της φωτογραφίες.
Αυτός ο πιτσιρικάς άρχισε να τις δείχνει στην παρέα του, στους φίλους του. Κάποιος τις αντέγραψε αυτές τις φωτογραφίες και συνέχεια άρχισε να τις πουλάει σε άλλο κόσμο και μέσω του διαδικτύου. Αυτό κάποια στιγμή το κατάλαβε η κοπέλα, αισθάνθηκε εξαιρετική ντροπή, έπεσε σε κατάθλιψη και μάλιστα είχε εξομολογηθεί σε κάποιες φίλες της ότι δεν μπορεί να βιώνει αυτή την κατάσταση και σκέφτεται ακόμα και να αυτοκτονήσει. Οι γονείς της κατάλαβαν την όλη ιστορία όταν βρήκαν ένα σημείωμα μιας φίλης της που της έλεγε ότι δεν θα πρέπει να κάνει τέτοιες σκέψεις και να βγάλει από το μυαλό της την περίπτωση να αυτοκτονήσει. Τότε παρενέβησαν, μίλησαν με το παιδί τους, ευτυχώς το συνέφεραν, με αποτέλεσμα να έχουμε την καταγγελία στην αστυνομία για τους δύο ανήλικους, η οποία καταγγελία έχει πάρει πλέον τη δικαστική οδό. Αρχικά έχουμε την καταγγελία για διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Στη συνέχεια ενδεχομένως να μετατραπούν αυτές οι κατηγορίες γιατί πρόκειται για ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση συνέχεια θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Και είναι έτσι όπως ξεκινάνε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρεις που καταλήγουν μετά. Και γι' αυτό και οι κοπέλες και τα αγόρια πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και με τις παρέες. Αλλά και που στέλνουν προσωπικά τους στοιχεία. Προσωπικά τους στοιχεία. Γιατί τώρα με τα smartphone αυτά, όλη την ημέρα είναι με τις φωτογραφίες, είναι με το ένα, με το άλλο. Είναι ένα είδος νέου φλερτ, θα έλεγα. Το ακούω από πολλά νέα παιδιά. Αυτό με τις φωτογραφίες είναι μόδα. Καλά θα κάνουν τα προσέχουν. Αλλά υπάρχουν εξαρτημένοι άνθρωποι που εξαρτώνται από τα stories που ανεβάζουν κάθε μέρα. Από τα stories, από... Και σου λέει τώρα δύο ανήλικοι διακινούσαν το υλικό, το γυμνό υλικό, τέλος πάντων φωτογραφικό υλικό, που μπορεί να είστε η κοπέλα, γιατί μπορεί να έχει σχέση με τον έναν από τους δύο. Βλέπεις, είναι λίγο περίεργα. Ευτυχώς οι γονείς στάθηκαν στο κορίτσι και δεν γλιτώσαμε τα χειρότερα. Χρήστο, για να κλείσουμε, μαθαίνουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκεί διαμορφώνει τις θέσεις και για τα μηχανάκια και για τα ποδήλατα και γενικότερα ναι, Ιορδάνη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και ήρθαμε και στήσαμε εδώ στο κέντρο, στη Μητροπόλεως, ναι. Για να σας δείξουμε την πρώτη κίνηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να ξυλώσει κάποια από αυτά τα πασαλάκια που βλέπετε. Αν παρατηρήσετε στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε, δεν υπάρχουν πασαλάκια επί της οδού Μητροπόλεως. Λίγο παρακάτω υπάρχουν. Μέχρι χτες υπήρχαν πασαλάκια μέχρι εδώ. Αυτά τα πασαλάκια είχαν μπει πριν από κάποια χρόνια από τη διοίκηση Μπουτάρη και είχαν προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν για να αποτρέπουν τα αυτοκίνητα να παρκάρουν εδώ στη Μητροπόλεως και να μπλοκάρεται η κίνηση. Η διοίκηση Ζέρβα όμως ανακοίνωσε ότι θα αναθεωρήσει αυτό το μέτρο και ήδη από χθες άρχισε να ξυλώνει κάποια από τα πασαλάκια. Όπως μας διευκρίνησαν στελέχη της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες γιατί θεωρούν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά τα πασαλάκια που έχουν τοποθετηθεί σε αρκετούς δρόμους του κέντρου προκαλούν περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία καλούνται να λύσουν. Και η αρχή έγινε εδώ από την ουσιαστικά είναι αυτά τα πλαστικά. Γύρω στα 200 μέτρα. Πλαστικά δεν είναι αυτά, τα διαχωριστικά. Αυτά τα πλαστικά, ναι, πλαστικά. Μάλιστα. Που καμιά φορά... Τα διαχωριστικά, ναι, τα οποία τοποθετούνται για να αποτρέπουν ουσιαστικά τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς τους να σταματάνε δεξιά και αριστερά του δρόμου. Ναι, αλλά προκαλούν μπλοκάρισμα. Και σε μια απόσταση 200 περίπου μέτρων από εδώ... Περνάει για το λεωφορείο, τώρα δεν σας άκουσα αν μου είπατε κάτι. Έχει ξεκινήσει και ένα καινούριο έργο για την δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης για εμάς τους μοτοσυκλετιστές. Επειδή ακριβώς το πρόβλημα με τις μοτοσυκλέτες έχει παραγίνει, πολλοίς κόσμος είτε για την ευκολία του παρκάρει τις μοτοσυκλέτες πάνω στα πεζοδρόμια, άλλοι επειδή δεν βρίσκουν, άλλοι για την ευκολία τους, άλλοι κατά έναν αναπαράδεκτο τρόπο, άλλοι εντελώς αναγκαστικά. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε χθες και ήδη ξεκίνησε το έργο χθες να δημιουργήσει περίπου 900 θέσεις στάθμευσης για μοτοσυκλέτες στο κέντρο της πόλης. Αυτό μακάρι να ανακουφίσει και την πόλη. Πεζοδρόμια, θα ακυρώσει κάποιες θέσεις. Ακριβώς. Προκειμένου να μην έχουμε και αυτό το απαράδεκτο με τις μοτοσυκλέτες πάνω στα πεζοδρόμια. Ευχαριστώ πάρα παιδιά. Πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 20 Οκτωβρίου θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το καταπληκτικό αυτοκίνητο που θα δείτε, το νέο Opel Corsa, στην επετειακή του έκδοση. 1.400 κυβικά, 90 άλογα, πεντάθυρο, ασημή μεταλλικό χρώμα, αξίας 13.500 ευρώ. Με ένα μήνυμα ή με ένα τηλεφώνημα μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός και θα το στείλετε στο 14999. Ή θα πάρετε τηλέφωνο και θα αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας, ή θα στείλετε μήνυμα, θα γράψετε Open, θα αφήσετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και το στείλετε στο 14999. Και έτσι όπως τα λέει ο Ιορδάνης, θα μπορέσετε να διεκδικήσετε δύο τυχεροί ηλιακούς θερμοσύφωνες 160 λίτρων υψηλής ποιότητας και απόδοσης με θωρακισμένο δοχείο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
απόδοση με 10 χρόνια εγγύηση και μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού έως και 50%. Αυτή είναι μια προσφορά από την κορυφαία ελληνική εταιρεία Αντωνακάκης, που δραστηριοποιείται από το 1991 στον χώρο. Ένα πολύ ωραίο δώρο για να γλιτώσετε κυρίως. Αυτή η κλήρωση, να πούμε, ότι γίνεται σήμερα. Σήμερα. Όποιος προλάβει, στέλνει μήνυμα ή καλεί στο αποσταθερό κινητό στο 14999. Έχετε ακόμα χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Τα νέα γράφουν τι σημαίνει για την Ελλάδα η εισβολή στη Συρία. Mm. Είναι βασικό θέμα οι εξελίξεις εκεί στα σύνορα με την Τουρκία. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και πάνω-πάνω συνταξιούχοι, οι αυξήσεις που θα δοθούν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις αναδρομικά από 667 έως 7.340 ευρώ. Ο Μητσοτάκης είπε χθες ότι στους ασθενέστερους θα δοθεί και το χριστουγεννιάτικο δώρο. Τα βασικά θέματα από την εφημερίδα αυτά είναι. Η Καθημερινή. Ομοί απειλή Ερντογάν προς Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ανοίξω τις πύλες της Τουρκίας στις 3,6 εκατομμύρια προσφύγων. Αυτό είναι και το άγχος για την επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Σε λειτουργία το πρώτο αποτεφρωτήριο νεκρών στην περιοχή της Ριτσόνας στην Εύβοια. Κάτω-κάτω. Και εδώ είναι αυτή η φωτογραφία χαρακτηριστική που μεταδόθηκε χθες από τα περισσότερα ξένα δίκτυα και ελληνικά. Είναι οι τρεις μάνες με τα νεογέννητά τους και είναι η εικόνα του τρόμου. Είναι τρεις Τουρκάλες, γιατί οι Κούρδοι απάντησαν σε μια περιοχή εκεί κοντά της Τουρκίας με πυρά και οβίδες, που είχαμε και κάποιους νεκρούς. Και ξαφνικά σε μια ωραία πόλη εκεί. Βλέπεις τα θύματα ποια είναι τώρα. Ναι, βέβαια, οι άμαχοι θα είναι πάντα. Ο άμαχος πληθυσμός. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νταβατζίδες, ανώνυμοι και ανεξέλεκτοι. Χωματερή εξυπηρέτηση φερόντων το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Φωτογραφική διάταξη επιτρέπει στους βαρόνους να μονοπολίσουν ανενόχλητοι τα μέσα ενημέρωσης. Με άρθρο σκάνδαλο επιχειρούν να σβήσουν τα σκάνδαλα του Δημάρχου Γλυφάδας. Πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας των συντακτών. Ελεύθερος τύπος, τελευταία παράταση για αυθαίρετα, δηλώσεις έως το τέλος του έτους, αντί για την καταληκτική προθεσμία στις 8 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Και έξτρα ενίσχυση των οικονομικά αδυνάμων. Τρέχει το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια. Πάμε στη Δημοκρατία. Βρώμικο χρήμα στα μίντια. Ρύθμιση σκάνδαλο για μετόχους χρηματοδότες μέσων ενημέρωσης. Επιστροφή στις πιο σκοτεινές εποχές της διαπλοκής. Φωτογραφικό άρθρο για το νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπει ότι θα μείνουν κρυφοί οι πραγματικοί καναλάρχες και εκδότες. Οι αλλαγές στα εργασιακά, στους συντελεστές δόμησης και στους αιγιαλούς. Φιλελεύθερος, πρώτο θέμα. Στο Φιλελεύθερο είναι γενναίο πρώτο βήμα εξυγχρονισμού στην παιδεία. Άνοιγμα στον κόσμο. Προπτυχιακά ξενόγλωσσα τμήματα στα πανεπιστήμια ΑΕΗ, αναγνώριση επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων κολεγίου που απονέμουν ξένα πανεπιστήμια, πανελλαδικό δίκτυο, σημαντική ενίσχυση στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Και από κάτω ο Ερντογάν χλεβάζει και προκαλεί την Ευρώπη. Πάμε στην Αυγή. Εξόφληση γραμματείων γράφει σε συμφέροντα και φίλους αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο με ρήτρες εξυπηρετήσεων. Δώρα στο ΣΕΒ με εργασιακό μνημόνιο. Δώρα σε στρατηγικούς επενδυτές με περιβαλλοντολογικό μνημόνιο, δώρα στους καναλάρχες. Το σηκώνει πάρα πολύ αυτό η αντιπολίτευση το θέμα του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Ναι. Ριζοσπάστης, επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Αθήνα, ξέπλυμα της τουρκικής επέμβασης στη Συρία και των προκλήσεων σε Αιγαίο και Κύπρο. Πάμε τώρα να δούμε την Εσπρέσο. Τι σου έλαγε τώρα. Πρωί-πρωί, ρε εσύ, Ανθή, νεόνιοι φυσετσόντες. Νέα έθιμα στην Ελλάδα, πρώτη νύχτα γάμου, παρέα με τις κάμερες του Σιρινάκη. Αποκλειστικό δυνατό ρεπορτάζ, λέει, ζευγάρια μετά το γαμήλιο γλέντι πρωταγωνιστούν σε πορνό. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό τώρα? Πού να ξέρω, μόνο Χριστιανέ μου, τώρα είναι αλήθεια. Πού να ξέρω. Καλά, ρε φιλενάδα. Δεν διάβασες όμως την Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη, στην Άνθρωπο πλημμυρίσανε. Ναι, δεν το διάβασα αυτό. Χτύπησαν το ξενοδοχείο της Ελένης, λέει, και του Μάκη, και του Μάκη της. Ναι. Έχει ο Ματέο Παντζόπουλος εκεί ωραίο ξενοδοχείο. Με τις πλημμύρες τώρα στην Άνδρο πλημμύρισε. Ναι. Εκεί είχε κάποιες δυσκολίες τώρα. Ναι. Εντάξει, πέρασε η εποχή όμως. Δηλαδή δεν είναι τέλος σεζόν. Θα μπορέσει να το φτιάξει. Ότι έχει χρόνο να το φτιάξει. Αυτό, ναι. Αυτό. Η αλήθεια είναι αυτό. Αυτή. Είναι αυτή που πάμε και στη Σταρ. Ή Μαρτών ξεπούλησαν τα παπούτσια του Ιησού. Είναι διαβασμένα με νερό από τον Ιορδάνη ποταμό. Η τιμή τους ξεπερνά 2.500 ευρώ και πουλήθηκαν μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, αυτά είναι τα παπούτσια του Ιησού. Ναι, αυτό τα πουλάνε και στο διαδίκτυο. Είναι και ο αγιασμός, λέει, κάνει 2.500 ευρώ. Και πάνω-πάνω επιτέθηκε σε δικαστικό επιμελητή ο Λάλας.
και συνελήφθη. Ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, πρέπει να καταβάλει 100.000 ευρώ σε αντίδικο που κέρδισε αγωγή σε βάρος του και τον κυνηγούσαν, λέει, μέσα στο Golden Hall. Αλήθεια. Ναι. Και πήγαν να του πάρουν ό,τι λεφτάκι, γιατί ο δικαστικός επιμελητής, ναι, έχει δικαίωμα, άμα είναι, έχει εντολή κατάσχεσης, ναι, και δεν έχεις τίποτα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σου κάνει σωματικό έλεγχο, μήπως έχεις λεφτά πάνω σου. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και πήγε να του κάνει έλεγχο, λέει, και αυτός αντέδρασε. Μάλιστα. Είναι αυτεμπορική. Νόμος κίνητρο για επενδύσεις και μετά τη Συρία, βολές Ερντογάν και κατά της Ευρώπης. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Έρχεται μποναμάς για τα Χριστούγεννα. Το επιπλέον πλεόνασμα θα δοθεί το Δεκέμβριο στους πολίτες. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μάλιστα. Δεν έχουμε αθλητικά. Τι γίνεται, γιατί με έχεις αφήσει λίγο. Αθλητικά έχουμε τον αγώνα της Εθνικής. Δεν έχει ποδόσφαιρο πρωτάθλημα αυτή την εβδομάδα. Με έχεις αφήσει λίγο στο σκοτάδι με τα αθλητικά. Γιατί στο σκοτάδι. Δεν μου τα λες, δεν μου τα λες και αρχίζω και ανησυχώ. Τώρα πρέπει να πάμε και σε ένα γήπεδο. Να πάμε να δούμε μια εθνική ή κάτι. Ναι. Θα πάμε. Δεν ξέρω αν θα με αντέξεις δίπλα σου με τις ερωτήσεις που θα σου κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα αθλητικά και να επιστρέψουμε γρήγορα με τον καιρό μας. Την πρώτη του ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα σημείωσε ο Παναθηναϊκός ο ΠΑΠ, ο οποίος ιτήθηκε σε ένα ματς θρίλερ στα τελευταία λεπτά από τη Βιλερμπάν με 79-78 εκτός έδρας. Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη, που είχε κορυφαίους τους Ντεσόν Τόμας και Τζίμερ Φριντέτ με 22 και 18 πόντους, είχε άνετο προβάδισμα στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο. Ωστόσο, πραγματοποίησε κακή εμφάνιση στο τέταρτο και συνέχισε έτσι την κακή παράδοση που έχει στους πρώτους εκτός έδρας αγώνες της διοργάνωσης, αφού δεν έχει σημειώσει διπλό σε πρώτο εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα από τη σεζόν 2011-2012. Απόψε στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια, ελπίζοντας να σημειώσει την πρώτη του φετινή νίκη στην Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο, χωρίς προβλήματα, ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, η οποία αναχωρεί σε λίγες ώρες για τη Ρώμη, εν ώψη του αγώνα με την Ιταλία το Σάββατο το βράδυ. Τις δύο προσεχείς αναμετρήσεις της Γαλανόλευκης με την Ιταλία το Σάββατο και με τη Βοσνία την Τρίτη, θα έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε ζωντανά και αποκλειστικά στην ελεύθερη τηλεόραση από το Open. Χθες η Κύπρος επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 του Καζακστάν για την 7η αγωνιστική του 1ου ομίλου των προκριματικών του Euro 2020. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 34 με τον Γερλάνοφ, ωστόσο οι Κύπριοι κατάφεραν να ανατρέψουν τη σε βάρος τους κατάσταση με τον Σωτηρίου να βρίσκει δίχτυα στο 73 και τον Ιωάννου να ολοκληρώνει την ανατροπή λίγο αργότερα στο 84, κάνοντας το τελικό 1-2. Στο τένις, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 9.30, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έρχεται αντιμέτωπος με το νούμερο 1 του παγκοσμίου τένις Νόβακ Τζόκοβιτς στους 8 του Σανγκάι Μάστερς, όπου επιδιώκει να σημειώσει τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε βάρος του Σέρβου και να προκριθεί έτσι στους 4. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προκρίθηκε για πρώτη φορά στα προημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης, έχοντας επικρατήσει με 2-1 σετ κόντρα στον Πολωνό Χούρκατς. Μάλιστα, ωραία. 9.30 ώρα του Τσιτσιπάς. Θα προλάβουμε τώρα. Θα προλάβουμε. 6 και 2 πρώτα λεπτά, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Παρασκευή είναι σήμερα. Κάντε κουράγιο, σηκωθείτε να προχωρήσετε την ημέρα σας. Έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά, γιατί Παρασκευή, ξέρεις, σου βγαίνει όλη η κούραση της εβδομάδας. Ναι, να σου πω κάτι, λες. Σαββατοκύριακο θα σηκωθώ, θα πάω στη δουλειά μου με όρεξη, θα ανοίξω το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο να τραγουδήσω. Ποιος το λέει αυτό? Παρασκευή εγώ. Θα πας με όρεξη στη δουλειά. Εγώ δεν έρχομαι πάντα με όρεξη. Καλά, εσύ ρε παιδί μου, έχεις πέσει μέσα στο καζάνι με το φίλτρο. Λοιπόν, γι' αυτό έρχεσαι με όρεξη. Έλα καλημερίσουμε τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θες να πούμε και καμιά καλημέρα εδώ που είσαι στον κόσμο. Βεβαίως. Στον κύριο Γιώργο από το Αγρίνιο να πούμε καλημέρα. Στον κύριο Δημήτρη από το παραδοσιακό καφενείο Μαλαφούρη στην Πάτρα. Από Έδεσα καλημέρα. Στον κύριο Θανάση που μας λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Κώστας λέει 26 Οκτωβρίου θα είναι στην Θεσσαλονίκη την πιο ωραία πόλη της Ελλάδος. Ωραία. Λοιπόν, στον κύριο Βαγγέλη, στον κύριο Σόκο καλημέρα, στην κυρία Βασιλική. Ο κύριος Βασίλης λέει μια πρόταση. Τα πρόστιμα από τη μη εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα να πηγαίνουν, λέει, σε ειδικό λογαριασμό. Για τους καρκινοπαθείς. Α, για τους καρκινοπαθείς. Σαν κουμπαράς, λέει. Ωραίο. Το πιο καλό πάντως, κύριε Κώστα μου, είναι να κόψουμε το κάπνισμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μην παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε και μετά χρειαζόμαστε κονδύλια για να ξεπεράσουμε τις αρρώστιες. Και η κυρία Όλγα λέει αυτό, ότι του Αγίου Δημητρίου λένε ότι κύριο κάνει της Αγίας Βαρβάρας, θα κάνει και ναι, τα Χριστού. Το είπαμε νωρίτερα, η κυρία Όλγα και η κυρία Μαργαρίτα. Πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Βαρβάρα, στην καθημερινή παρέα, όπως και στην κυρία Δώρα, πάντα με υγεία. Μπράβο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα του ανθρώπου, είναι η υγεία. Λοιπόν, και σου δείχνω και την Καλλικράτεια. Καλλικράτεια. Έχεις πάει Καλλικράτεια? Δεν έχω πάει. Αλλά πρέπει να έχει και ωραίο καιρό τώρα εκεί. Βέβαια, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν έχει. Λοιπόν, Κλέαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Λέγαμε το πρωί ότι έχει ζέστη. Δηλαδή δεν έχει εκείνο το κρύο που έχει είχε χθες προχθές. Πέρασε. Ακριβώς. Είναι μαλακός ο καιρός. Είναι μαλακός ο καιρός και αυτό γιατί υπάρχει συννεφιά σε αρκετές περιοχές της χώρας μας και δεν έχουμε ακτινοβολία από την επιφάνεια του εδάφους. Άρα λοιπόν δεν ψύχεται πολύ η επιφάνεια του εδάφους για να έχουμε τις θερμοκρασιακές αναστροφές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
Και έτσι λοιπόν έχουμε γενικά ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές και εδώ στην Αττική. Τώρα νωρίς το πρωί προσεγγίζουμε τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τους 17 με 18 και στη Φλόρινα που εχθές είχαμε ας πούμε κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, σήμερα προσεγγίζουμε τους 13 με 14 τώρα νωρίς το πρωί. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι έχει μπει και ο νοτιάς. Μας επηρεάζει μια διαταραχή, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά τώρα εδώ στο χάρτη μας. Υπάρχει ένα πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, εδώ στα νότια τμήματα της Ιταλίας υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο στροβιλίζεται και θα δώσει κάποιες βροχές σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια κυρίως της χώρας μας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως τα φαινόμενα αυτά να έχουν ένταση. Πάμε να δούμε και το χάρτη των βροχοπτώσεων. Για να καταλάβουμε πού θα είναι βροχοπτώσει, βλέπετε χαρακτηριστικά με τους μπλε χρωματισμούς γύρω-γύρω από την Ελλάδα και σιγά-σιγά τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Βροχές και τοπικές καταιγίδες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να είναι ισχυρά. Βλέπετε ότι ο αντικυκλώνας, δηλαδή οι υψηλές πιέσεις, αναγκάζουν τις βροχοπτώσεις να κινούνται προς τα βόρεια της Ευρώπης, αφήνοντας καθαρή την Ευρώπη, κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα, εξαιτίας αυτών του αντικυκλώνα που θα κρατήσει μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Και έτσι λοιπόν θα διατηρηθεί και η καλοκαιρία, με σχετικά ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τον καιρό της χώρας μας για σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Βλέπετε ότι στα δυτικά, κεντρικά και νότια θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές που θα δίνουν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως προς την περιοχή της Πελοποννήσου, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα γενικευτούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα. Θα βγει δηλαδή θερμική αστάθεια με βροχές και τοπικές καταιγίδες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα. Κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις θα έχουμε και στην περιοχή της Κρήτης. Καλός ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές. Βλέπετε χαρακτηριστικά τους ανέμους. Στην περιοχή του Ιωνίου έχουν στραφίσει νοτιάδες γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, με τάση βέβαια να εξασθενήσουν και προς το απόγευμα να στραφούν σε βόρειους με εντάσεις γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Από την πλευρά του Αιγαίου σιγά σιγά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά θα μπει βόρειο ρεύμα που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό από το βράδυ και από τα βόρεια τμήματα του Αιγαίου με εντάσεις γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και αύριο θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Είναι το όψιμο μελτέμι, όπως είπαμε και χθες, μιας καυτός αντικυκλώνας θα συνδυαστεί με χαμηλότερες πιέσεις προς την περιοχή της Ρόδου και γενικότερα της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες. Ξεκινάμε με ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές τώρα νωρίς το πρωί. Προσεγγίζουμε λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα τους 12 βαθμούς Κελσίου για να φτάσουμε αργά το μεσημέρι μέχρι και τους 26. Στα δυτικά ηπειρωτικά ξεκινάμε από τους 17 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τους 28. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά είμαστε γύρω στους 14 με 16. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τους 29 με 30, με έμβαση τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα. Και μέσα στο Αιγαίο ξεκινάμε από τους 17 βαθμούς Κελσίου περίπου για να φτάσουμε αργά το μεσημέρι στους 28. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Αττικής πώς θα έχει σήμερα η εξέλιξη. Με λίγες συννεφιές ξεκινάει η μέρα. Προς το μεσημέρι οι συννεφιές αυτές θα αυξηθούν και θα εκδοθούν τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο πρόσκαιρης καταιγίδας, με έμβαση στα δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα. Από τις βραδινές ώρες ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί. Από το απόγευμα και μετά, και εδώ θα μπουν οι βοριάδες, για να ενισχυθούν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και να προσεγγίσουμε ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία τώρα νωρίς το πρωί είμαστε γύρω στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Θα προσεγγίσουμε αργά το μεσημέρι τους 28 με 29 στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης πώς θα έχει σήμερα η εξέλιξη. Λίγες συννεφιές και εδώ που προς το μεσημέρι θα αυξηθούν. Υπάρχει μικρή γενικά πιθανότητα να εκδοθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη. Από το βράδυ και μετά και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι εδώ θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς γύρω στο απόγευμα με εντάσεις γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 17 με 18 τώρα νωρίς το πρωί θα προσεγγίσουμε τους 26 με 27 αργά το μεσημέρι. Τώρα, το Σαββατοκύριακο γενικά πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, αύριο νωρίς το πρωί ενδέχεται να έχουμε κάποιες συννεφιές, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, που δεν θα δώσουν όμως κάποια αξιόλογα φαινόμενα. Ίσως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στα ανατολικά. Γρήγορα όμως, ο καιρός θα βελτιωθεί, θα επικρατήσει το μελτέμι μέσα στο Αιγαίο με εντάσεις 6 τοπικά 7 μποφόρ με βάση στα κεντρικά τμήματα και ο υδράργυρος θα προσεγγίζει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, καλοκαιρινές δηλαδή θα λέγαμε καιρικές συνθήκες. Παιδί μου, με αυτόν τον καιρό πραγματικά θα αρρωστήσουμε. Γιατί ρε παιδί μου, θα γιατί από τη ζέστη, από το κρύο πάμε στη ζέστη και από τη ζέστη πάμε στο κρύο. Έτσι είναι κάθε φθινόπωρο. Ναι, κάθε φθινόπωρο έτσι, αλλά δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν ξέρεις τι να βάλεις. Βάζεις κάτι ελαφρύ, έρχεται το κρύο. Έντονα σκαμπανεβάσματα. Ναι, σκαμπανεβάσματα. Αυτό εδώ θέλει προσοχή. Θα παίζεις μαζί σου ένα ζακετάκι, οπότε ζεσταίνεις έτσι που θα το βγάζεις. Το αυτοκίνητο θα έχεις και μια ομπρελίτσα.
για πάνε ενδεχόμενο. Θα βάλεις και ένα παλτουδάκι και θα πάρεις και το μαγιό σου. Πώς το βλέπεις αυτό και τα δύο μαζί. Άμα έρθει Σαββατοκύριακο και έχει ζέστη, βάζεις το μαγιό. Άμα έρθει κρύο τη Δευτέρα, βάζεις το παλτό. Οι θερμοκρασίες συμβούν ακόμα και για μπάνιο στη θάλασσα. Ακόμα οι θάλασσες είναι ζεστές. Όποιος δηλαδή τέτοια τις λες και δεν μαζεύεται μετά. Έχω μια παρεούλα εκεί στη Βάρκιζα με μεγάλους ανθρώπους που πάνε όλο το χειμώνα και κάνουν μπάνιο, θέλω να σου πω. Είναι από 70 και πάνω. Μπαίνουν μέσα στη θάλασσα ατρόμητοι και εγώ πάω τσίκι 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 και προσπαθώ τώρα να τους μοιάσω. Τους μεγάλους ανθρώπους. Ναι, όλο το χειμώνα πολύ βιάζεσαι, νομίζω. Πολύ βιάζεσαι. Όχι, δεν θέλω στην ηλικία μου, παιδί μου. Στο θάρρος εννοώ. Α, στο θάρρος. Στο θάρρος. Λοιπόν, εντάξει. Με την ηλικία θα έρθει και το θάρρος, αδί μου. Γεια σου, Κλέαρχε μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τώρα μας γράφει ο κύριος Λεωνίδας, πουλάει τρελίτσα, λέει ο Τραμπ. Από τη μία λέει ότι είναι φιλελληνιστής και από την άλλη κάνει πλάτη στον Ερντογάν για στρατιωτική επέμβαση. Έσχος. Η αλήθεια είναι, κύριε Λεωνίδα, μου έχουμε πολλά τηλέφωνα που σχολιάζουν τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά και με αυτά ο Τραμπ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα το εσωτερικό που είχε. Θυμάσαι που τον πήγανε για προδοσία και ποιο συζητάει για αυτό το θέμα. Κανείς δεν συζητάει για αυτό το θέμα. Ξέρεις τι συζητάμε όλοι όμως. Και να έρθει και η Δήμητρα η Μανιαβούτρο να τα πούμε μαζί. Καλημέρα, Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα μου, καλημέρα. Συζητάμε τα tweets. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Τραμπ. Ρε παιδί μου, είναι το αγαπημένο, είναι σπόνσορας, είναι μέτοχος του Twitter αυτός. Το αγαπημένο του άθλημα, το αγαπημένο του σπορ το Twitter. Συνεχώς τουιτάρει λοιπόν όταν συμβαίνουν γεγονότα. Είναι λίγο ασύνταχτα τα tweet του. Είναι ασύνταχτα. Ναι. Επειδή είναι και πρέπει να έχει και συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Αυτά είναι καινούργια που βλέπουμε τώρα. Αυτά είναι τα καινούργια, τα λοιπόν, καινούργια που έβγαλε πριν από λίγο. Δύο νέες αναρτήσεις που έχει κάνει λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, που αναφέρεται με ελαφρότητα στο θέμα της εισβολής της Τουρκίας στη Συρία κατά των Κούρδων μαχητών, που να πούμε ότι έχει προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς. Θα το διαβάσουμε λίγο. Η Τουρκία σχεδίαζε εδώ και καιρό να επιτεθεί στους Κούρδους. Πολεμούν εδώ και χρόνια. Δεν έχουμε στρατιώτες ή στρατό πουθενά κοντά στην περιοχή. Προσπαθώ να σταματήσω τους πολέμους δίχως τέλος, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και συνεχίζει, μιλώ και στις δύο πλευρές. Κάποιοι θέλουν να στείλουμε χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να αρχίσουμε ένα νέο πόλεμο ξανά από την αρχή. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άλλοι δεν συμμετέχουν. Αφήστε τους Κούρδους να πολεμήσουν τις δικές τους μάχες, ακόμα και με τη δική μας οικονομική βοήθεια. Εγώ λέω να χτυπήσουμε δυνατά την Τουρκία στην οικονομία και με κυρώσεις, αν δεν παίζουν με τους κανόνες του παιχνιδιού. Παρακολουθώ στενά. Παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα. Είναι μπερδεμένος ο λόγος. Είναι ασύνταχτο αυτό το πράγμα. Από τη μια χτυπάει την Τουρκία και από την άλλη θέλει να πει ότι βοηθάει να σταματήσουν οι πόλεμοι. Κάναμε, λέει, και τη δουλειά μας τέλεια. Έχουμε νικήσει, λέει, το 100% του ISIS. Πλέον δεν έχουμε καθόλου, λέει, στρατεύματα στην περιοχή. Με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον αφήνουν να γράφει tweet? Γιατί μπορεί να τον ελέγξει κανείς και εσύ, είναι ανεξέλεγκτος. Ναι, ρε παιδί μου, του δίνουν το τηλέφωνο και του λέει γράψε. Τι να του πούνε? Ας πάει ένας σύμβουλος εκεί, ένας άνθρωπος, να του πει ας θα το γράψω εγώ, πρόεδρε. Ακούει κανένα σύμβουλο, βλέπεις να ακούει κανέναν. Εντάξει, δεν τους ακούει ή τους καρατομεί κιόλας. Δήμητρα, περίμενε, μείνε μαζί μας, γιατί στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Θανάση τον Αυγερινό. Να μείνουμε στο θέμα, να δούμε τι γίνεται τώρα. Πώς έχουν τα πράγματα, βλέπουμε ο Ντόναλντ Τραμπ τι τη βίζει. Η Ρωσία τι κάνει? Χθες νομίζω είχαν και σύσκεψη στον ΟΗΕ. Βγάλαν κανένα συμπέρασμα. Δεν βλέπω να σταματάνε τον Ερντογάν. Θανάση, τι γίνεται? Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Αυτό που φαίνεται καταρχάς με πληροφορίες που έχω από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο τουρκικός στρατός προχωρά ανενόχλητος. Λόγος γίνεται μάλιστα για άτακτη υποχώρηση των κουρδικών πολιτοφυλακών. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι όσο οργανωμένες και ισχυρές και αν ήταν στην περιοχή, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν τακτικό στρατό, έναν μάλιστα από τους στρατούς που κατατάσσεται μεταξύ των στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως, όπως είναι ο τουρκικός. Αυτή τη στιγμή ρωσικά μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν τοπικά αλλά και πηγές του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μιλούν για περικυκλωμένες πόλεις στη Βόρειο Συρία. Δύο από αυτές είναι η Ras Al Ain ή το Tel Abyad. Πολλά χωριά. Προφανώς υπάρχουν δεκάδες, ενδεχομένως και εκατοντάδες θύματα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί. Διπλωματικά δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο Εσωανίας ήταν αυτό που γίνεται προκαταρκτικά, δηλαδή ενημερωτικού χαρακτήρα. Έχουν τοποθετηθεί οι εκπρόσωποι των διαφόρων χωρών, των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνένεση και βέβαια δεν υπάρχει και σταθής ενιαία γραμμή
Τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ. Μα έτσι κι αλλιώς, Θανάση μου, πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το Συμβούλιο Ασφαλείας ποτέ δεν έχει παρέμβει ή ποτέ δεν μπορεί να σταματήσει μια τέτοια επίθεση. Και τότε που είχε γίνει στο Ιράκ και όλα. Δηλαδή, στο βάθος χρόνου να το πάρεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να πεις ότι σταμάτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας με κυρώσεις. Άρα ανεξέλεγκτος ο Ερντογάν. Ανεξέλεγκτος. Ο άνθρωπος ξεκίνησε μια επιχείρηση εναντίον και έχει το πράσινο φως από τους Αμερικανούς, ό,τι και να λέμε. Πάντως, Θανάση μου, εσύ που τα ξέρεις, οι Ρώσοι ουσιαστικά είναι σαν να σφυρίζουν. Όχι αδιάφορο. Ναι, δηλαδή δεν δείχνουν διάθεση να παρέμβουν και αυτοί έχουν δώσει το πράσινο φως. Ναι, είναι σαφές ότι πρέπει, είναι σαφές ότι πρέπει να μιλάμε για ανοχή από την πλευρά της Ρωσίας αυτή την επιχείρηση. Έτσι. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση υποστήριξη του Ερντογάν ή ευλογία σε αυτές τις κινήσεις που έχει προχωρήσει. Όμως είναι σαφές ότι οι Ρώσοι έχουν επιλέξει να κρατήσουν τις ισορροπίες ανάμεσα στις δυνάμεις που δρούν στην περιοχή, πολύ περισσότερο γιατί οι Κούρδοι που υφίστανται το πρώτο και ισχυρότερο χτύπημα και οι συγκεκριμένες κουρδικές οργανώσεις για τις οποίες μιλάμε δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα εργαλείο της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή όλα τα τελευταία χρόνια και αυτοί φυσικά που προδίδουν πρώτοι και καλύτεροι είναι οι Αμερικανοί και, εδώ που τα λέμε, και δεν μπορούν να διεκδικούν από τους Ρώσους κάποιο είδους υποστήριξη. Θανάση μου, και εδώ που τα λέμε, εάν οι Αμερικανοί φύγουν από την περιοχή, αυτοί που θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι Ρώσοι που θα μείνουν μόνοι τους με τον Άσαντ και το Ιράν. Αυτό επιδιώκουν και γι' αυτό βάζουν τους Τούρκους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και δεν μιλάει κανείς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θανάση. Καλημέρα. 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 Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Τι άλλο έχεις? Πάντως, κάτι τελευταίο. Αυτό που είπατε για τον Τραμπ, ναι, να δεις αυτό που έλεγες πόσο πολύ τα μπερδεύει, λέει τώρα σε νεότερο tweet του, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή θα στείλουμε στρατό, ή θα καταστρέψουμε την τουρκική οικονομία ή θα μεσολαβήσουμε για να τα βρούνε Τούρκοι και Κούρδοι. Δηλαδή, εκεί πλέει κρανίο. Τέλος πάντων. Δηλαδή, αν δεν βρέξει, θα χιονίσει. Και αν δεν χιονίσει, θα κάνει καλό καιρό. Α, μπράβο. Άλλαξε μας έτσι λίγο. Πήγαινε μας αλλού. Πάμε λίγο στα οπτικά μας, να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Να δούμε λοιπόν στην Κίνα, όπου είχαμε ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Μία οδογέφυρα ύψους πολλών μέτρων κατέρευσε πάνω σε αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε κυκλοφορία. Δείτε εδώ τα πλάνα πόσο συγκλονιστικά είναι. Υπάρχουν φόβοι ότι οι νεκροί δυστυχώς θα είναι αρκετοί και οι τραυματίες. Έχει στηθεί από χθες το βράδυ τεράστια επιχείρηση διάσωσης και τα αυτοκίνητα φυσικά συνθλίφθηκαν. Και οι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι. Τη μεντένια γέφυρα έπεσε. Έπεσε και πιστεύετε ότι κάποιο φορτηγό με πολύ μεγάλο φορτίο από όσο μπορούσε πέρασε να αντέξει, από πέρασε από εκεί παράνομα και έτσι είχαμε την κατάρρευση της γέφυρας. Μάλιστα. Πήγαινε μας και μέχρι το Μεξικό για να δεις τι γίνεται στους δημάρχους λοιπόν, και στους πολιτικούς που δεν τηρούν τα ό,τι έχουν πει προεκλογικά. Προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Ναι. Ήταν ένας δήμαρχος λοιπόν ο οποίος στο Νέο Μεξικό είχε υποσχεθεί να φτιάξει ένα τοπικό δρόμο. Πηγαίνουν οι αγρότες, στην ουσία τον παίρνουν κακήν κακώς βία από το γραφείο του, τον δένουν σε ένα φορτηγάκι και τον σέρνουν σαν άλλος έκτορας στην Τρία. Αυτό γιατί λοιπόν δεν τήρησε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Τραυματίστηκε φυσικά ο άνθρωπος. Χρειάστηκε η επέμβαση δεκάδων αστυνομικών για να σταματήσουν. Είχαμε και συμπλοκές μάλιστα μεταξύ των ανθρώπων εκεί και αλλά τώρα, και παιδιά, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τι παθαίνουν οι δήμαρχοι. Αυτά παθαίνουν οι δήμαρχοι. Τι τους είχε τάξει πια και δεν το έκανε και αυτός ο άνθρωπος. Να φτιάξει έναν δρόμο ήθελαν, αλλά δεν το έκανε. Εδώ πέρα γίνονται άλλα και άλλα. Φαντάζομαι να ήταν στην Ελλάδα αυτή. Πάμε να δούμε και τι έχει συνέβη με δύο αλεξιπτωτιστές. Έναν αλεξιπτωτιστή, λοιπόν, ο οποίος πραγματικά είχε πολύ άσχημο τέλος και ήταν άτυχος, έμπειρος, δεν κατάφερε να ανοίξει ούτε το βασικό του αλεξίπτωτο, ούτε και το εφεδρικό. Μπλέχτηκαν τα σχοινιά, έπεσε δυστυχώς στο κενό και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ωρε παιδάκι μου, ήταν πραγματικά άτυχος. Και να κλείσουμε λίγο με τα βραβεία Νόμπελ Ειρήνης, τα οποία απονέμονται σήμερα. Mm-hmm. Φαβορή θεωρείται η αγαπημένη σου Ιορδάνη. Άντε, θα πάρει η 16χρονη ακτιβίστρια η Γκρέτα Τούμπερ. Oh. Και ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ανάμεσα στα ονόματα και που είναι φαβορή. Και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν ανάμεσα. Με τον Ζόρα Ζάεφ ήταν, είναι υποψήφι. Είναι ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Μένει να δούμε σήμερα τι... Να κοντραριστούν θα ίσα με την Γκρέτα.
Αυτή την κοπέλα θα την τρελάνουν. Άμα τη δώσουν και το βραβείο, το Νόμπελ Ειρήνης, θα τρελαθεί τελείως. Έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο πλέον. Καλά, παγκόσμιο σύμβολο έχει γίνει όμως σε λίγο καιρό. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έτσι, άμα πάρει και το Νόμπελ Ειρήνης, τα Νόμπελ Ειρήνης δεν είναι τώρα κάτι βραβεία επειδή έγραψε ωραία μουσική. Έτσι δεν είναι. Και αυτή η κοπέλα, αν πάρει 17 χρονών τον Νόμπελ Ειρήνης. Έχει σηκώσει ένα ολόκληρο κίνημα η Γκρέτα. Δεν είναι και απλό αυτό. Και θα τη δώσει τον πρώτο χρόνο τον Νόμπελ Ειρήνης. Έχει αποτελέσει έμπνευση για. Θα ξεφύγουμε πολύ. Τέλος πάντων, είναι σημεία των καιρών και αυτά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε το διαγωνισμό μας, γιατί πήγε 6 και 19. Για όσους ξυπνήσατε τώρα και όσους ετοιμάζεστε. Να πούμε ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου έχουμε το διαγωνισμό μας για αυτό το νέο Opel Corsa, που είναι 1.400 κυβικά, αξίας 13.500 ευρώ παρακαλώ. Τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14999 θα αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση ή θα στείλετε μήνυμα στο 14999 στο ίδιο νούμερο, γράφοντας Open, θα αφήσετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας πάλι. Η κλήρωση, όπως σας είπα, θα γίνει Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, πλησιάζει η μέρα. Άρα, σπεύσατε κι εσείς, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Σήμερα, όμως, κληρώνουμε δύο θερμοσύφωνες χωρητικότητας 160 λίτρων από την εταιρεία Αντωνακάκης. Υπερσύγχρονη. Μπορείτε έτσι, αν τους τοποθετήσετε, να κερδίσετε και από το ηλεκτρικό. Πραγματικά, ένα πολύ ωραίο και χρήσιμο δώρο. Το διεκδικείτε τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό στο 14999 ή στέλνετε μήνυμα open κενό. Ονοματεπώνυμο στο 14999. Προλαβαίνετε να στείλετε μηνύματα και δύο τυχεροί να διεκδικήσουν δύο θερμοσύφωνες. Πολύ ωραία. 6 και 20. Καλημέρα στην Ομογένεια που ξυπνάει και εκεί σιγά σιγά. Από τη Φραγκφούρτη ο κύριος Γιώργος Καλατζής μας στέλνει τις καλημέρες του. Και εμείς ο κύριος Κώστας Χάμπας από τη Σκάλα Καλονής. Και εκεί θέλει υπομονή γιατί και στη Μυτιλίνη δοκιμάζεται το νησί. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγει κανείς, έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα. Έξι και μισή, καλή σας ημέρα με τη μαγευτική φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Κόκκινο Ποτάμι που θα το απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο. Κυριακή στις 9. Κυριακή στις 9. Καινούργια επεισόδια. Και είναι, όντως είναι μαγευτική φωνή της Ζουγανέλη. Την ακούς και να τριχιάζεις, ναι, και μπαίνεις και μέσα στην ιστορία. Και το λέμε την ψυχή της μέσα. Το λέμε την ψυχή της. Με αυτή την ευκαιρία να πούμε ότι το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Sports Arena στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 15ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Οπότε όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και μπορείτε και θέλετε να πάτε, θα καλό είναι να πάτε. Λοιπόν, να δούμε και πώς ξημερώνει στην Αθήνα, τι γίνεται στους δρόμους, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, γιατί όπως σας είπαμε είναι Παρασκευή και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο να μπορέσετε να ξεκουραστείτε. Η κυρία Γιώτα Γεωργοπούλου από το ράδιο Ταξί Αστέρας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Γεωργοπούλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους? Μέχρι
στιγμή όλα ήρεμα. Έχουμε κανονική ροή μέχρι αυτή την ώρα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Μέτριες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού στο ύψος της Λαγουμιτζή. Χαμηλά στην Πέτρου Ράλη στο ύψος του Πειραιά. Όπως και στην είσοδο του Πειραιά στην Αλιπέδου. Κινήσεις συναντούμε στην Ιερά Οδό στο Μετρό Ελαιώνα. Καθώς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στην Αττική Οδό από το Κοροπίο στο Χαλάνδρη. Η Ήρπια είναι ακόμα, νωρίς είναι. Όσοι ξεκινήσετε ή όσοι σκέφτεστε να ξεκινήσετε, καλό είναι να ξεκινήσετε 5-10 λεπτά πιο νωρίς, αν προλαβαίνετε, για να φτάσετε και πιο νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχει γίνει σεισμός στην Λέσβο. Πριν πάμε να το δούμε, να σου πω λίγο τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες. Είναι ο πόλεμος στην Συρία, το έθνος Συρία φόβη για τελείωτο κατάλογο θυμάτων από την τουρκική εισβολή. Όμως διαβάζω και στο πρώτο θέμα και στο CNN, είναι πρώτο θέμα ο πόλεμος στη Συρία. Διαβάζω όμως το Last Journal, μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Κατάπαυση πυρός απαιτεί η Αμερική από τον Ερντογάν. Στο τραπέζι ξανά οι κυρώσεις. Οπότε βλέπουμε ότι πιέζουν πάρα πολύ. Πιέζουν πάρα πολύ. Νεότερα. Μία πλευρά στην άλλη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Λέκας, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής. Κύριε Λέκα, έχουμε πολλά μηνύματα ότι στην Μυτιλίνη κουνηθήκανε. 4, πόσο το βγάζει το γεωδυναμικό? 4,3. Είναι ο σεισμός. Είναι βορειοδυτικά της Λέσβου, 80 χιλιόμετρα από την Μυτιλίνη. Έγινε ζητό στις βορειοδυτικές ακτές της Λέσβου. Στη Μυτιλίνη έγινε πολύ λίγο ζητό. Είναι στο θαλάσσιο χώρο, μεταξύ ουσιαστικά της Ελλάδος και της Τουρκίας, ακριβώς στην όριο γραμμή, και προέρχεται από ένα ρήγμα το οποίο είναι στον τουρκικό χώρο, αλλά επεκτείνεται και στο Αιγαίο, το ρήγμα στην πόλη Ακάη, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δομή τεκτονική και έχει δώσει και στο παρελθόν σεισμούς αντίστοιχου και μεγαλύτερου μεγέθους. Παρακολουθούμε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας την εξέλιξη του φαινομένου. Πόσο καιρό είχε να δώσει σεισμό αυτό το ρήγμα? Κύριε Λέκα, πόσο καιρό είχε να δώσει σεισμό αυτό το ρήγμα? Έδωσε σεισμό το 2016. Ένα αρκετά μεγάλο σεισμό της τάξης των 5,6. Στον τουρκικό χώρο υπήρχαν λίγες ζημίες τότε. Και βέβαια είναι ένα ρήγμα το οποίο διαχρονικά δρά και δίνει τέτοιους σεισμούς. Πολλές φορές δίνει και τις λεγόμενες σμηνοσειρές, δηλαδή πολλούς μικρούς σεισμούς σε μικρό χρονικό διάστημα. Ωραία, οπότε ελπίζουμε να έχει μετασεισμούς και περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι ο κύριος σεισμός αυτός και να μην έχει... Ήδη έχει δύο μετασεισμούς στις τάξεις των 3,5 και 3,3. Άρα αυτό είναι ενθαρρυντικό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, όλη η περιοχή παρακολουθείται έντονα και παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον και μιλάω για όλο το Αιγαίο. Και βέβαια, ανά πάσα στιγμή είμαστε σε θέση, αν συμβεί κάτι το μεγάλο από άποψη μεγέθους, να διαμορφώσουμε αντίληψη για το τι έχει γίνει και το τι πια. Μακάρι να μην γίνει αυτό. Μακάρι να μην γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Λέκα. Και διαβάζω, μας στέλνει ο κύριος Κωνσταντίνος, λέει ότι και στη Ζάκυνθο έκανε σεισμό, λέει, παιδιά, κατά τις 2 τα ξημερώματα. Λέει, δεν ξέρω πόσα Ρίχτερ. Πάντως δεν ήταν μεγάλος. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα θέμα, τώρα που το συζητάμε εδώ και μερικές ημέρες. Μιλάω για το θέμα του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Λέγαμε ότι ο Παναγιώτης Ραφαήλ πάσχει από μία νόσο που είναι πολύ σπάνια. Πρέπει, χρειάζεται να φύγει άμεσα να πάει στο εξωτερικό. Ο ΕΟΠΗ για δεύτερη φορά είπε όχι, δεν μπορώ να βοηθήσω. Μα είδα και κάποιοι δήμοι μπαίνουν σιγά σιγά ως συμπαραστάτες σε αυτό το παιδί. Στην προσπάθεια αυτή. Έχουν στηθεί δημόσια, ας πούμε, κουμπαράδες. Από τα social media γίνεται τεράστια εκστρατεία. Μάλιστα την Κυριακή στη Χαλκίδα θα γίνει μημαραθώνιος. Έχουμε λοιπόν σε Skype τον πατέρα του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ, τον κύριο Γλωσσιώτη. Κύριε Γλωσσιώτη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες τον αγώνα που κάνετε και εσείς και η σύζυγός σας. Πείτε μας έτσι όσο μπορείτε πιο σύντομα τι είναι αυτή η ασθένεια και αν σας έχουν απαντήσει και γιατί σας έχουν απαντήσει μάλλον αρνητικά από τον ΕΟΠΗ και τι έχει γίνει και με τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Κικίλια ή με τη συζήτηση, δεν ξέρω αν συναντηθήκατε. Ναι. Κοιτάξτε, η ασθένεια αυτή έχει να κάνει με παράλυση, 100% παράλυση. Επηρεάζει και το αναπνευστικό και την κατάποση. Είναι,
Είναι επιθετική η ασθένεια, εκφυλιστική, και γι' αυτό τον λόγο πρέπει άμεσα το παιδί να μεταβεί να πάρει το φάρμακο αυτό στην Βοστόνη. Α, και γι' αυτό οι γιατροί σας είπαν ότι μέχρι κάποιων μηνών μπορεί να το κάνει αυτό το παιδί, έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς. Αυτό το φάρμακο δίνεται σε ασθενείς μέχρι 2 χρονών, για το λόγο ότι αυτό το φάρμακο είναι γονιδιακή θεραπεία. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένας ιός που μπαίνει μέσα στο σώμα του ασθενή σε υγρή μορφή, και αυτός ο ιός εμπεριέχει μέσα το γονίδιο που λείπει στο παιδί. Πόσο κοστίζει αυτό το φάρμακο? Μόνο το φάρμακο δυστυχώς κοστίζει 2.170.000 δολάρια. 2.170.000. 2 εκατομμύρια. Ναι. Δυστυχώς είναι το ακριβότερο φάρμακο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 2 εκατομμύρια. Είναι τόσο είναι μία δόση αυτό, δηλαδή μία και έξω είναι? Είναι μία ενδοφλέβια ένεση. Μία και τέλος. Και μπορεί να του σώσει τη ζωή αυτή η ένεση, για να το καταλάβουμε. Ναι. Ναι, 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 ναι. Είναι μία ένεση η οποία σταματάει τον εκφυλισμό, και από εκεί και πέρα στην πάροδο του χρόνου ξεκινάει και δίνει συνεχώς. Δίνει το γονίδιο αυτό που έχει τοποθετηθεί μέσα στον ασθενή, ξεκινάει να παράγει την πρωτεΐνη που ενεργοποιεί τους μυς. Σιγά σιγά, κατάλαβες. Κύριε Γλωσσιώτη, επειδή συζητούσαμε χθες, μου είπατε ότι υπάρχει ένα παρόμοιο περιστατικό ή το ίδιο στην Κύπρο. Και εκεί ο ΕΟΠΗ, ο αντίστοιχος, ενέκρινε τα έξοδα για να πάει το παιδί στο εξωτερικό. Και μάλιστα είναι στο εξωτερικό, μου λέγατε, και πάει και πολύ καλά. Σωστά. Δεν μιλάμε για παρόμοια περίπτωση, μιλάμε για ίδια περίπτωση. Το παιδί αυτό διαγνώστηκε την ίδια περίοδο με τον Παναγιώτη. Είναι 3 μήνες μεγαλύτερο. Εκεί ήταν ακόμα πιο πιεστικό, ακόμα πιο πιεστικός ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά, και σε εμάς είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί λειτουργήσε διαφορετικά ο κρατικός μηχανισμός. Ευαισθητοποιήθηκε κατευθείαν και ενεργοποιήθηκε. Το Υπουργείο Υγείας κάλυψε εξ ολοκλήρου την νοσηλεία του παιδιού και έφυγε πολύ γρήγορα, μετέβη στη Βοστόνη, έκανε τη θεραπεία αυτή, και αυτή τη στιγμή έχει 10-11 μέρες. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά το παιδί. Εσείς έχετε μιλήσει με τον κύριο Κικίλια. Διαβάζαμε χθες, προχθές, κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι θα δοθεί το πράσινο φως, θα φύγει το παιδί, ότι το Υπουργείο Υγείας θα μπορέσει να καλύψει τα έξοδα. Ισχύουν όλα αυτά? Έχετε όντως μιλήσει? Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς όχι. Δεν μιλήσατε με τον κύριο Κικίλια? Είχαμε μιλήσει πριν, είχαμε βρεθεί στο Υπουργείο Υγείας, πριν την πρώτη απορριπτική απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου. Και τι σας όλα είναι? Αυτά πριν. Ναι. Είχαμε βρεθεί στο Υπουργείο, παρόν ήταν και ο πρόεδρος του ΑΕΣ, ναι, ο κύριος ιατρού, και φαινόταν θετική και οι δύο, ότι θέλαν να βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγες μέρες, πήραμε την απόρριψη. Αυτό είναι γιατί υπάρχει, να σας πω κάτι, τουλάχιστον εμείς δεν το ξέρουμε, υπάρχει κάποιο πλαφόν στα έξοδα που καλύπτουνε? Γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό τώρα. Ναι, ναι, είναι τεράστιο, είναι ποσό, τεράστιο γνωρίζω. Αλλά, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για συνολικά γύρω στις 2,5 εκατομμύρια απαιτούνται για να συγκεντρωθούν, έτσι δεν είναι? Σωστά. Αν γίνει σωστή διαπραγμάτευση από το κράτος, γιατί χρειάζομαι και εκεί βοήθεια, το κόστος θα είναι κάπου εκεί. Δυστυχώς, εμένα σαν ιδιώτη, κύριε Χασαπόπουλε, επειδή έχω πάρει εγώ την προσφορά, η κλινική στη Βοστόνη μου ζητάει 3,5 έως 4,7 εκατομμύρια δολάρια. Επειδή δεν είναι στη μέση το κράτος, αν ήταν θα μπορεί να πετύχει ένα καλύτερη τιμή, λέτε? Θέλω να πω ότι ναι, γιατί στην Κύπρο που ασχολήθηκε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, μετέβει εκεί ολόκληρο επιτελείο και διαπραγματεύτηκαν και πέτυχαν μία τιμή έναντι 2,5 έως 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή ακριβώς τα μισά χρήματα από ό,τι ζητάνε σε μένα. Κύριε Γλωσσιώτη, να σας ευχηθούμε καλή τύχη. Εμείς προβάλλουμε σχεδόν καθημερινά αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλή δύναμη να έχετε, πραγματικά καλή δύναμη να έχετε και νομίζουμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρετε. Και ο κόσμος είναι δίπλα σας. Είναι δίπλα μας, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Έχει αγκαλιάσει το παιδί σαν να είναι δικό του παιδί. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Και εμείς έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, άνθρωποι από το ειστέρημά τους κάτι θέλουν να δώσουν, ό,τι μπορεί να γίνει. Βέβαια είναι τεράστιο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό αυτό. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά και εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευελπιστούμε στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει μια παρέμβαση και να... γιατί αυτό είναι δυνατόν. Δηλαδή στην Κύπρο ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παρέμβει και το πήρε πάνω του. Ζητάμε και εμείς να γίνει κάπως έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά είναι. 2 εκατομμύρια. Γιατί φαντάσου τώρα τι γίνεται στην Αμερική και πού έχει φτάσει η επιστήμη και πόσο τα πουλάνε αυτά. Και γιατί στην Αμερική όλα τα και πράγματα. Την αγωνία των γονιών. Μεγάλο. Λοιπόν, πάμε και σε ένα θέμα τη καθημερινότητα. Ναι. Αδαμαντία Λιόλιου είναι στο κέντρο τη Αθήνα, στη ΔΕΗ. Γιατί δεν είναι μόνο τα θέματα υγεία, είναι πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται να ρυθμίσουν ακόμη και 500-1000 ευρώ που χρωστάνε στη ΔΕΗ. Και λέγαμε από την αρχή της εβδομάδας ότι ξεκίνησε η ρύθμιση τηλεφωνικά στο 11770. Έχει σπάσει, λέει, το τηλεφωνικό κέντρο εκεί και χρειάστηκαν να και αγοράσουμε άλλο, άμα έχει σπάσει. Υπάλληλοι. Να αγοράσουμε άλλο, Αδαμαντία. Έλα, λοιπόν, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ξεκίνησε ήδη από την Τρίτη το νέο αυτό μέτρο με την διαδικασία διακανονισμού των ανεξόφιλητων λογαριασμών της ΔΕΗ σε δόσεις, σε ρύθμιση δόσεων μέσω τηλεφώνου. Όντως η γραμμή στην οποία μπορούν να καλούν οι πολίτες είναι το 11770. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο, όπως είπες και εσύ, Ανθή, την πρώτη μέρα, την Τρίτη, καταγράφηκαν 993 ρυθμίσεις μέσω τηλεφώνου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και μιλώντας με τη διοίκηση της ΔΕΗ, μας έχει ενημερώσει πως τις μέρες αυτές μέχρι και χθες Πέμπτη, οι ρυθμίσεις μέσω της νέας αυτής διαδικασίας είναι 3.500 περίπου. Περίπου δηλαδή 1.100 ρυθμίσεις τη μέρα, πράγμα που σημαίνει 3.500 φορές παραπάνω συγκριτικά με το προηγούμενο σύστημα που είχαμε, όπου ο πολίτης θα έπρεπε να υποβάλει την αίτησή του κανονικά στο κατάστημα δηλαδή, της ΔΕΗ. Τότε λοιπόν οι ρυθμίσεις για όσους ενδιαφέρονται, ήταν 250 με 300. Παίρνουμε τηλέφωνο. Ή όσοι έχουν οφειλές και θέλουν να τις ρυθμίσουν, παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν διαπραγμάτευση τηλεφωνικά. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Γίνεται αυτοματοποιημένα η έγκριση της αίτησής τους και μετά επίσης η διαδικασία αυτή γίνεται άμεσα. Θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν στο κατάστημα έχοντας μαζί τους τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ. Μαζί τους επίσης την αστυνομική τους ταυτότητα και τον άφημί τους. Στοιχεία που τα χρειάζονται φυσικά και στο τηλέφωνο που θα καλέσουν. Τους έρχεται μόλις κάνουν την τηλεφωνική κλίση ένα SMS. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε πως ακόμη πολλοί, αρκετοί συμπολίτες και καταναλωτές της ΔΟΗ δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη διαδικασία αυτή. Μάλιστα και πίσω μου ήδη η ώρα είναι 7 παρά. Είναι 3-4 άνθρωποι που έχουν έρθει στη ΔΕΗ για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δεν γνωρίζουν το σύστημα αυτό και φυσικά φοβούνται έτσι και τη διαδικασία. Σιγά σιγά θα το μάθουν. Είναι καλό ότι η ΔΕΗ έκανε αυτή την προσπάθεια και τηλεφωνικά να γίνει τη ρύθμιση, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Γιατί πηγαίνεις εκεί 4 ώρες περιμένει, 3 ώρες περιμένει στην ουρά. Αν μπορείς να κάνεις ρύθμιση. Καλό είναι από το τηλέφωνο να παίρνεις μια προέγκριση και μετά να πηγαίνεις στα χαρτιά. Ευχαριστούμε, Αδαμαντία. Σε ευχαριστούμε πάρα καλημέρα. Πολύ. Θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ η είδηση. Αυτά που είπε χθες ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Ναι. Είπε ο κύριος Βούτσης ότι το 2015 δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε και ότι ρίξαμε την κυβέρνηση Σαμαρά τότε που ζητούσαν συνένεση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Να δούμε αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα, πώς το είπε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Υπήρχε διαφωνία σε κλειστούς κύκλους για το αν θα προχωρούσαμε το 2014 στην πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά με αφορμή την εκλογική προεδρία ή δεν θα προχωρούσαμε. Ήμασταν πάρα πολύ μακριά από το να είμαστε έτοιμοι για διακυβέρνηση. Και ήμασταν επίσης μακριά από την οργάνωση της διακυβέρνησης. Είμαι ευθύς, λέω ότι δεν υπήρχε σε κανένα Υπουργείο καμία οργάνωση βάσης ή οργάνωση μελών, όπως τα λέμε τώρα. Πουθενά. Ειλικρινής. Ειλικρινής και ο Νίκος ο Βούτσης, πρέπει να πούμε, είναι από τους ανθρώπους, είναι ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, που πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και πάντα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους.
Και τότε που ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς δεν μιλούσε τακτικά. Ναι, πολύ συχνά, ναι. Απλώς άνοιξε τώρα, δηλαδή πραγματικά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λίγο περισσότερο έτσι και ψυχραιμία και σύνεση και ανοίγει το διάλογο αυτό που δεν έγινε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ποτέ βάζει δεν πρώτος είναι αργά. Το λιθαράκι. Ποτέ δεν είναι για αργά. Να κάνει μια αυτοκριτική. Γιατί χθες ο Τσίπρας βγήκε στον Α, στη συνέντευξη που έδωσε στον Α, και πάλι μίλησε για κάποια πράγματα ότι υπήρχαν αυταπάτες που δεν δικαιώθηκαν. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ένα κόμμα που έχασε. Προφανώς ο κύριος Βούτσης βλέπει τώρα ποιος είναι ο δρόμος και όντως αυτό που λες έβαλε το λιθαράκι για κουβέντα. Πάμε τώρα πάλι μέχρι την Θεσσαλονίκη, γιατί το πρόβλημα με τα σπίτια και που δεν βρίσκουν σπίτια είτε στρατιωτικοί, είτε οι καθηγητές, είτε οι φοιτητές, λόγω του Airbnb είναι μεγάλο. Τώρα τι κάνουν, μία ομάδα λοιπόν στρατιωτικών έφτιαξε το Military Houses, είναι μια πλατφόρμα αντίστοιχη του Airbnb. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σιακάκη, είναι μέλος του Military Houses και δικηγόρος, να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι έχετε φτιάξει εσείς τώρα, είναι μια πλατφόρμα αντίστοιχη του Airbnb και τη χτυπάτε και στα ίσα από ό,τι μαθαίνω. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία. Δεν πρόκειται ακριβώς για Airbnb. Για να λέμε την αλήθεια, δεν μιλάμε για βραχυχρόνια μίσθωση και δεν μιλάμε για τουριστική δραστηριότητα. Έτσι. Μιλάμε για μια κοινωνική ομάδα όπως είναι η ένστολη. Και δεν αναφέρουμε μόνο στους στρατιωτικούς, εν ενεργεία και από στράτους εν στόλους. Είτε είναι του λιμενικού, πυροσβεστικής, αστυνομίας, στρατιωτική. Οι οποίοι αντιλαμβάνεστε την αγωνία την οποία έχουν όταν μέσα σε όλα αυτά τους έρχεται μια μετάθεση και πρέπει να μετακινηθούν με την οικογένειά τους σε μια περιοχή όπου δεν μπορούν να βρουν κάποιο κατάλημα να τη στεγάσουν. Η δικιά μας ομάδα λοιπόν τι έκανε, δημιούργησε μια κλειστή πλατφόρμα αρχικά όπου συμπεριλαμβάνει αυτή την κοινωνική ομάδα με σκοπό να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να βρουν ένα κατάλημα να στεγάσουν την οικογένειά τους σε μια μετάθεση η οποία θα τους έρθει. Η διαφοροποίηση αυτής της πλατφόρμας σε σχέση με κάποια άλλη πλατφόρμα που υπάρχει στο διαδίκτυο σαφώς είναι το γεγονός ότι ο κάθε στρατιωτικός ο οποίος του έρχεται η μετάθεση έχει τη δυνατότητα πριν πάει εκεί να μιλήσει με τον συνάδελφό του ώστε στο σπίτι που θα μείνει να γνωρίζει και τα συν και τα πλήν εκ των προτέρων. Έτσι άρα λοιπόν δεν δημιουργούνται προβλήματα κλειστό, ούτε κατά τη μετακίνησή κλειστό, του ούτε λέγαμε, κατά την εγκατάστασή του στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα λέγαμε ότι είναι ένα κλειστό σύστημα. Πώς να σου πω, ακινήτων που μπορεί να επικοινωνεί και ο προηγούμενος με τον επόμενο ή κάποιος να βάλει ότι παιδιά, εγώ φεύγω σε δύο μήνες. Ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό, έτσι δεν είναι. Ακριβώς έτσι λειτουργεί η όλη διαδικασία. Επειδή πρόκειται μεταξύ συναδέλφων η όλη διαδικασία, υπάρχει και η συνεννόηση εκ των προτέρων. Μπαίνει κάποιος και λέει: πήρα παιδιά μετάθεση για την ΚΟ. Έχω μπει υπάρχει κάποιο σπίτι. Τώρα, κοίτα εδώ. Σωστά, ακριβώς. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Αρχικά συμπεριλάβαμε μόνο ενστόλους. Ναι. Βέβαια η κοινωνική ανάγκη είναι τόσο μεγάλη όπου δεχόμαστε απίστευτα και εκατοντάδες, δεκάδες εκατοντάδες αιτήματα και από εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και φοιτητές. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό πρέπει να δείτε τι θα κάνετε τώρα για να το περιφρουρήσετε. Γιατί άμα το απλώσετε μετά καταλαβαίνετε ότι θα γίνει Airbnb που λέει και η Ανθή, μακροχρόνια όμως μίσθωσης, όχι βραχυπρόθεσμη. Σωστά. Η αλήθεια κύριε Χασαπόπουλε είναι ότι στην παρούσα φάση η ομάδα μας λειτουργεί εθελοντικά μεν, αλλά γι' αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ για το μέλλον. Όσο αυτό ανοίγει και απλώνει, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να πάρει μια πιο επαγγελματική μορφή. Πώς μπορούμε να το βρούμε, να το πούμε και αυτό. Εδώ τίποτα. Μπαίνει στο διαδίκτυο militaryhouses.gr. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Μια απλή εγγραφή και από εκεί και πέρα έχεις τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. Να τονίσω επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα και από ιδιώτες να βάλουν τα σπίτια τους και τα κινητά τους μέσα, ώστε η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή τα μέλη μας να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία με αυτούς τους ιδιοκτήτες για να νοικιάσουν τα σπίτια τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, και επειδή είναι Παρασκευή σήμερα και έτσι τελειώνουμε πάντα μουσικά, θέλω να σου πω ότι στο X Factor που το παρακολουθώ, ξεριχτάω κάποιες μέρες τι να κάνουμε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Οι κριτές πλέον έχουν τις ομάδες τους. Α, και πολύ πάμε, ξέρεις, δυναμικά. Μπαίνουμε προς το τελική φάση. Οδεύουμε, ναι, προς τα καλά τώρα. Πάμε καλά να δούμε τι έγινε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ. Εδώ εμείς ολοκληρώνουμε. Τώρα έχουμε και πολλά μηνύματα για την περίπτωση του παιδιού, του μικρού. Ναι, το λέει κάποιος, ας πούμε, ότι δεν έχει λεφτά, λέει, το κράτος για τα παιδάκια, ενώ χρηματοδοτεί τους λαθρομετανάστες. Δεν τρέπονται, λέει.
Μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Θα το ξαναδούμε το θέμα από εβδομάδα. Όχι, αλλά και πολλοί είναι τηλεθεατές, να το ξέρετε ότι εμείς θα το προβάλλουμε συνέχεια, γιατί πολλοί τηλεθεατές μας ζητάνε το λογαριασμό για να βάλουν χρήματα. Είναι στα social media, μπορείτε να το βρείτε, υπάρχει σελίδα. Όσοι μπαίνετε στα social media μπορείτε να το βρείτε πραγματικά. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλκη, είσαι έτοιμο. Πάρα πολύ καλά. Ο Άκης με την τώρα έρχονται. Καλημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Δευτέρα πρωί εδώ θα είμαστε. Και ο Πιτσιφλής. Γεια σας.